Βαγγέλη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, από τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Πολλά. Ναι. Να είστε καλά, σου ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, με τα πόσα κλείνει. Βαγγέλη μου, τα πόσα κλείνει. Να τα πούμε τώρα όλα. Γιατί είναι μετά. Μια χαρά, Βαγγέλη μου, ακούγε 25, ανάποδα δηλαδή. Λοιπόν, τα πω καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι πολύ χαρούμενο που μιλάμε. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, να σε καλά, να περάσει όμορφα με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου έτσι πω τα έκανε. Λοιπόν, να περάσει όμορφα σήμερα. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, τον έχουμε δει και γελάει. Τον πληρώνουμε και γελάει, τι δουλειά είναι και αυτή. Παιδιά, έχουμε και σήμερα. Κάτσετε. Μα με έχει κάνει τηλεφωνήτρια να πούμε. Με έχει διαλύσει. Έχουμε και την κλήρωση του DJ Traveler. Κάποιο θα κερδίσει το ταξίδι στο Πήλιο. Αλλά έχουμε και άλλα δώρα. Έχουμε και άλλα δώρα. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι όσον αφορά στα δώρα. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Τζοάννα. Καλό. Καλημέρα, Τζοάννα μου, εσύ. Καλημέρα, είμαι ο Μάτι. Νατούρα είναι η Τζοάννα. Γεια σας. Γεια. Τζοάννα, 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Μην ξεχάσεις τα γλυκά για τα παιδιά στο σχολείο, λέει ο μπαμπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνεις, Τζοάννα μου? 9. Μπράβο, Τζοάννα μου. Λοιπόν, χαιρετισμού. Σε ποιο σχολείο θα πας, πού πηγαίνεις σήμερα? Σε ποιο σχολείο? Δημοτικό σχολείο. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, Τζοάννα μου, χρόνια πολλά και να πας σε όλα τα παιδιά γλυκάκια και να σου πεις χαιρετισμούς και από εμάς. Νίσταζα, είδα λίγα ειδήσεις, έφαγα ελάχιστα, έφαγα λίγο πεπόνι. Ναι. Και έφαγα και ένα γιαούρτι. Α, όλα αυτά. Ναι, ναι, διότι μόνο το είχα παρακάνει. Ναι, ναι. Μου φαίνεται ότι κάνεις αυτή τη δίαιτα τη σούπα, εσύ. Ποια είναι η σούπα? Είναι αυτό που τρως τα πάντα και μετά λες στον εαυτό σου: δεν σου είπα να μην τα φας όλα αυτά. Τι λες? Τι λέτε? Δηλαδή ήταν τόσο έξυπνο που σας έκαψε τον εγκέφαλο και γελάς? Ήταν έξυπνο. Είπε κάτι εξυπνάδα η κουλή. Άσε που το έκανα πρόβες 8 φορές, γιατί μου είπαν ότι δεν θα τα καταφέρω να το πω. Αυτοί εδώ στο δώσανε. Ναι. Ναι. Έχεις πιάσει και με ζηλεύεις εσύ, μικρέ? Εγώ τώρα. Αγόρι μου, σήμερα το πρωί όπως όπως έβγαινα από το ένα δωμάτιο. Πολλά τα δωμάτια. Ναι, ναι, ναι. Όπως έβγαινα από το ένα δωμάτιο να πάω να κατέβω και στη σκάλα προς τα κάτω. Έχω ένα καθρέφτη εκεί πέρα. Λοιπόν, και ξαφνικά γίνομαι και λέω: Παναγία μου, ποιος είναι αυτό? Αλλά ήμουν εγώ. Πάρα πολύ λεπτός. Μπράβο, Μιχάλη, για πες. Πώς σε είδες? Φιλήθηκες με τον εαυτό σου? Δεν είχα χρόνο. Κατερίνα, εσύ. Καλημέρα. Έλα, τι καλά κάνω, εκπομπή κάνω. Εσύ γιατί κοιμάσαι τέτοια ώρα? Υποτίθεται ότι είσαι ακροάτρια. Είμαι στην Ιταλία, σε αγώνα. Το ξέρω και μάλιστα σε χειροκροτάμε. Λέει εδώ το μήνυμα: η αδελφή μου η Κατερίνα το Πούζογλου, να τη τηλεφωνήσετε και βεβαίως και να τη πείτε, λέει, μισό να σου πω πώς το λέει ακριβώς. Συγχαρητήρια από μένα, λέει, και τους γονείς για το χρυσό που κέρδισε χθες στην υποβρύχια σκοποβολή. Μπράβο, Κατερίνα! Ευχαριστούμε πολύ. Ακούστηκε, λέει, ακούστηκε, λέει, και ο εθνικός ύμνος στην Ιταλία, λέει η Λιάννα. Έτσι. Να πω ότι η Κατερίνα δεν είναι μόνο γνωστή για αυτά. Γενικά βουτάει στο βυθό και χαϊδεύει ψάρια. Ρέση Μιχάλη. Είμαι Βίκη. Γεια σου, Βίκη, τι γίνεσαι? Πού είσαι τη διάωρα, Βίκη μου, παρασκευιάτικο? Μόλις άφησα την κόρη μου στο σχολείο. Είστε έτοιμοι τα αγγλικά μας πώς είναι? Θα δείξει. Eat oil and come at night. Αυτό είναι εύκολο. Φάει λάδι και έλα βράδυ. Don't stand out like the fart. Μη πετάγεσαι σαν την κλανιά. Yeah, it happened like Earth's Madiam. Έγινε Gizma Viam. Ναι! Φυσιολογικό και ανθρώπινο. Ένας Κινέζος έψαχνε ένα μέρος να κάνει την ανάγκη του. Ήταν στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, με τη γυναίκα του, οδηγάγανε και του λέει κάποια στιγμή αυτό. Μπορεί να εκεί, μπορεί για κακάου ρίγιο. Θα κάνω δικά εκεί δεξιά, κάνω λίγο κακάκια μου, του λέει αυτή. Αφού σε σιγάριου, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το επόμενο βενζινάδικο, τη λέει αυτό. Μπορεί να σκαταγούει και λίγο. Θα γυμίσω σκατά το αυτοκίνητο. Εντάξει, σταματάει, ανοίγει την πόρτα, της λέει: ώρα στην αγγλική μου, λίγο λιγότερο. Περίμενε, εδώ θα πάω στο θάμνο. Του λέει αυτή: πήγαινε όμως, πήγε. Λοιπόν, αυτός αρχίζει, κατεβάζει τα βρακάκια του και αρχίζει. Πάω, είμαι δυσκύλιος με αυτά που μου δίνει και τρώω ηλίθια. Πετάει και του λέει: αχώ εσύ! Αργείς, της λέει αυτός. Θα περιμένεις λιγάκι να πούμε με γυμίο κόλλο. Λοιπόν. Ούρα στην ασκατουλάκι, ούρα γυμίο. Και ξαφνικά. Εντάξει, φτάνει.
Προς μεγάλη του έκπληξη, στο βράχο που είχε πάει δεν ήταν οποιοδήποτε βράχος. Ήταν ένας βράχος όπου, όπως αποδείχτηκε μετά, 49.000 χρόνια πριν έβρισκαν καταφύγιο Κινέζοι ηθαγενές. Δεν υπάρχει βίντεο από τους Κινέζους ηθαγενείς, συγγνώμη, δεν υπήρχε τεχνολογία. Σύμφωνα με την Κινέζικη εφημερίδα, στο σημείο βρέθηκαν 4.300 αντικείμενα σπάνιας ιστορικής αξίας, καθώς και οστά ρινόκερου. Σκάσανε οι δημοσιογράφοι εκεί με τα μαρτσούκια κτλ. Και κάποια στιγμή είπε αυτός που είχε. Είμαι ευχαριστημένος που έχεσα όλη την ιστορία. Οι αστυνομικοί στη Μεγάλη Βρετανία αναγκάζονται να μάθουν Ολλανδικά επειδή τρία σκυλιά που προσέλαβαν δεν μιλούν την αγγλική γλώσσα. Οι αξιωματικοί ταξίδεψαν στην Ολλανδία για να επιλέξουν αστυνομικά σκυλιά, αφού στη χώρα τους δεν υπάρχει καλό υλικό. Είναι γκέι τα σκυλιά. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, αφού τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ακούνε τις διαταγές μόνο στην Ολλανδική γλώσσα, Μαρία. Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι των σκύλων άρχισαν να διατάχθηκαν να μαθαίνουν Ολλανδικά. Εσύ πώς είσαι από Ολλανδικά? Έτσι και έτσι. Το γαβ, πώς είναι? SOS, μην τσακωθείτε ποτέ με γυναίκα οδηγό. Μην το κάνετε, παιδιά, αυτό. Μια πρόσφατη μελέτη από εταιρεία αυτοκινήτων διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είναι κατά 12% πιο νευρικές από τους άνδρες πίσω από το τιμόνι. Είμαστε λίγο. Επίσης, οι γυναίκες τιμώνουν κατά 13% πιο πολύ όταν οι άλλοι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν φλας. Δηλαδή, να ξέρω που θα στρίψεις. Και βριζόμο. Λοιπόν, ο επικεφαλής της μελέτης είπε: οι θηλυκοί προγονείς μας είχαν αναπτύξει μια οξία αίσθηση του κινδύνου για οτιδήποτε θα μπορούσε να απειλήσει τις ίδιες και τα παιδιά τους, ενώ οι άνδρες ήταν έξω για κυνήγι. Τα βλέπεις. Πηγαίνανε οι άλλοι για κυνήγι, και οι άλλοι ήταν τσίτα. Αυτό το ένστικτο της έγκαιρης προειδοποίησης εξακολουθεί να είναι σημαντικό σήμερα και οι γυναίκες οδηγοί τείνουν να είναι πιο ευαίσθητες σε αρνητικά ερεθίσματα. Με λίγα λόγια, μην τσακωθείς με καμία, γιατί θα ακούσει καμιά. Ένα βρε καραγκιόζι. Ήταν λιγάκι βόρειο προαστίον τώρα, το Πινελίκι. Ναι, η Βασιλική. Για πάμε, Βασιλική, για πέστε μας λίγους από τους στίχους αγαπημένους σας τραγουδίου. I was five and he was horses made of sticks. Του λέει κάτι. Σε παρακαλώ, I was five and he was six. Bang bang, she got me, she shot me down. Bang bang, bang bang, bang bang. My baby shot me. Δώσε David Guetta. Έναν ιδιαίτερο αγώνα δρόμου φιλοξένησε το Maine των Ηνωμένων Πολιτειών. 50 άνδρες σήκωσαν στους ώμους τους τις γυναίκες τους με σκοπό να τρέξουν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που παρουσιάστηκε στη διαδρομή, κάνοντας όσο πιο δυνατό πιο γρήγορα, τον καλύτερο χρόνο. Το έπαθλό τους για το ζευγάρι που θα κέρδιζε θα έπαιρνε ποσότητα μπύρας αντίστοιχη με το βάρος της γυναίκας. Ναι, χαμός θα γινόταν, εντύπωση. Καθώς και 1000 ευρώ, ανάλογα 1000 ευρώ, σε μετρητά. Αυτό είναι καλό. Όπως περιγράφει ο μύθος του 19ου αιώνα, τα μέλη μιας συμμορίας έκλεβαν τρόφιμα και γυναίκες από φιλανδικά χωριά κουβαλώντας τις πλάτες τους. Παιδιά, άντρες. Και τρέχανε, φεύγανε. Λοιπόν, βέβαια, είχαν τρόφιμα και τις γυναίκες. Αν κουραζόντουσαν, εγώ έχω να. Μπορώ να ξέρω, δεν υπάρχει πληροφορία. Αν κουραζόντουσαν, τι πετάγανε από τα δύο. Τι μουτζα. Δεν είναι ηλίθεια. Είναι κάποιος 23χρονος, ο Μάθιου Μέιναρντ, ο οποίος είναι καταζητούμενος. Είχε γεμίσει την πόλη λοιπόν με φωτογραφίες του. Ναι. Ο 23χρονος έστειλε επόμενη φωτογραφία στην αστυνομία και λέει: παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε αυτή, είμαι καλύτερος. Ναι, ναι. Μόνο εσύ θα μπορούσες να το κάνεις. Είναι δικός μου εντελώς το παλικάρι. Χρυσαυγή εσύ. Καλή, τι ωραίο όνομα που έχεις εσύ. Πάρα πολύ ωραίο όνομα και μάλιστα όνομα νικητήριο. 95,2 άθλος DJ. Φεύγεις για πύλη, ο κουκλίτσα μου. Αλήθεια? Ναι. Είσαι μεγάλη. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.